Καλησπέρα. Χαίρετε. Έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα απόψε. Υπερανάλυση ή gut instinct, η διαίσθηση. Καλησπέρα Θέκλα μου. Είμαι μια κοπέλα 23 ετών. Σε ευχαριστώ τόσο πολύ για όλα τα βιντεάκια σου, για όλες τις χρήσιμες συμβουλές και γνώσεις που μας προσφέρεις. Πραγματικά σου είμαστε όλοι ευγνώμονες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σκέφτηκα πολλές φορές να σου γράψω την ιστορία μου, αλλά δεν θέλω να σε κουράζω. Έχεις να διαβάζεις τόσα πολλά email, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση όμως, και αν θεωρείς πως είναι θέμα για βίντεο στο κανάλι σου, θα χαρώ ιδιαίτερα. Το θέμα είναι υπερανάλυση και ένστικτο. Γενικά τα πάω πολύ καλά με το ένστικτό μου, φαντάζομαι να αναφέρεσαι στο gut instinct ή αλλιώς τη διαίσθηση όπως τη λέμε στα ελληνικά. Αλλά τελευταίως πιάνω τον εαυτό μου να υπεραναλύει συνέχεια, να πλάθω σενάρια και να βγάζω συμπεράσματα από τις σκέψεις μου. Όταν σταματάω για λίγο την υπερανάλυση, αρχίζω να νομίζω πως είναι ένστικτο. Πολλές φορές δε, φτάνω και στα όρια της παράνοιας. Οπότε σταματάω να σκέφτομαι και προσπαθώ να απασχολώ τον εαυτό μου με κάτι άλλο για να μην σκέφτομαι. Αυτά τα δύο συνδέονται? Δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί λιγάκι. Μάλλον είναι καμπανάκι ότι ήρθε η ώρα για ψυχοθεραπεία. Η ψυχοθεραπεία δεν έβλαψε ποτέ κανέναν. Έχω διαβάσει όλα τα βιβλία σου και ανυπομονώ και για το επόμενο. Χίλια ευχαριστώ για όλα. Να είσαι πάντα καλά με αγάπη. Φιλενάδα, σε ευχαριστώ εγώ που έστειλες αυτό το σύντομο, ευχάριστο mail, το οποίο μας δίνει την ευκαιρία να συζητήσουμε για την υπερανάλυση, το overthinking όπως λέγεται στα αγγλικά, και τη διαφορά που έχει από τη διαίσθηση ή το gut instinct, όπως λέγεται στα αγγλικά. Ας μιλήσουμε ξανά λίγο για το gut instinct ή τη διαίσθηση. Το gut instinct είναι μια φωνούλα μέσα μας, η οποία μας ειδοποιεί για κάτι, ότι πάει καλά ή δεν πάει καλά. Είναι μια φωνούλα μέσα μας, η οποία μας λέει, «Α, καλή περίπτωση αυτός ο άνθρωπος που μόλις έχεις γνωρίσει». Πιάνω καλά σήματα, καλά vibes ή κάτι πάει χ με αυτή την ιστορία, να είσαι προσεκτικός, να είσαι προσεκτική. Αυτό μας λέει τον gut instinct. Ή έχω δίκιο να πάρω αυτή την απόφαση, καλά έκανα και πήρα αυτή την απόφαση και δεν θα την ξανασκεφτώ. Gut instinct. Ή έκανα λάθος σε αυτή την περίπτωση, ας δω πώς μπορώ να το διορθώσω. Gut instinct. Το gut instinct, η διαίσθηση, είναι μία επιβεβαίωση που έρχεται από μέσα μας, που έρχεται από τον πυρήνα του είναι μας, για να μας σιγουρέψει αν κάτι που κάναμε ή σκεφτόμαστε ή νιώθουμε είναι ok ή δεν είναι ok. Σε καμία περίπτωση η διαίσθηση ή τον gut instinct δεν θα μας αναστατώσει, δεν θα μας αποδιοργανώσει, δεν θα μας βγάλει από την πορεία μας. Αντιθέτως, το gut instinct μας ή η διαίσθησή μας θα μας ισχυροποιήσει ψυχικά, συναισθηματικά και πνευματικά. Τι είναι η υπερανάλυση? Τι σημαίνει το να σκέφτομαι υπεραναλυτικά ή το να σκέφτομαι υπερβολικά? Overthinking λέγεται στα αγγλικά. Υπερανάλυση, υπερβολική σκέψη. Ποια είναι τα σημάδια ότι ένας άνθρωπος σκέφτεται υπερβολικά? Έχει κάνει τη λεγόμενη υπερανάλυση. Ένας άνθρωπος που σκέφτεται υπερβολικά, που είναι υπεραναλυτικός, κατά τη διάρκεια της μέρας έχει αρνητικές ονειροπολήσεις. Τι είναι η ονειροπόληση? Η ονειροπόληση είναι εκεί που καθόμαστε, εκεί που τρώμε, εκεί που περπατάμε, εκεί που κάνουμε μπάνιο, εκεί που κάνουμε μια οποιαδήποτε καθημερινή δραστηριότητα, να ξεφεύγει το μυαλό μας και να ονειρεύεται πράγματα. Οι ονειροπολήσεις των ανθρώπων που δεν είναι υπεραναλυτικοί, που δεν υπεραναλύουν τα πράγματα, είναι θετικές ονειροπολήσεις. Σκέφτονται, αχ, τι ωραίο, όταν θα πάρω το πτυχίο μου και θα γίνω δικηγόρος, για παράδειγμα, και θα πηγαίνω στο δικαστήριο και θα δικηγορώ, τι ωραία που θα νιώθω. Ή, αχ, τι όμορφα, όταν θα έρθει και είναι ευλογημένη η ώρα που θα συναντήσω το τέρι μου και θα ζήσω ένα έρωτα με ανταπόδοση, τι ωραία που θα είναι να νιώσω, με ανταπόκριση, τι ωραία που θα είναι να νιώσω. Ή τι ωραία που όταν τελειώσει αυτό το project που ψάχνω, που φτιάχνω τώρα, όποιο και αν είναι για τον καθένα, που θα καμαρώνω τους σκόπους των έργων μου. Θετική ονειροπόληση. Daydreaming. Ονειροπολώ. Ενώ είμαι ξύπνιος, ονειρεύομαι ωραία πράγματα. Αυτά συμβαίνουν στους ανθρώπους οι οποίοι
δεν υπεραναλύουν, δεν έχουν πρόβλημα με την υπερανάλυση ή το overthinking. Οι άνθρωποι που υπεραναλύουν έχουν αρνητικές ονειροπολίσεις, σκέφτονται. Τι θα γίνει αν αυτό το project που κάνω δεν τα καταφέρω να το τελειώσω στην ώρα του? Τι θα γίνει αν ποτέ δεν γνωρίσω το τέρι των ονείρων μου? Πόσο άσχημα θα νιώθω αν συμβεί το τάδε κακό? Πόσο χάλια θα νιώθω αν συμβεί το δίνα κακό? Οι άνθρωποι που υπεραναλύουν έχουν αρνητικές ονειροπολίσεις. Άρα αν έχετε αρνητικές ονειροπολίσεις, ίσως αυτό είναι ένα σημάδι ότι υπεραναλύετε τα πράγματα και ότι έχετε πρόβλημα με το overthinking. Ένα δεύτερο σημάδι ότι κάποιος μπορεί να υπεραναλύει τα πράγματα, πέραν του προφανούς σημαδιού ότι συνέχεια σκέφτεσαι τα ίδια πράγματα και σκέφτεσαι και σκέφτεσαι και σκέφτεσαι και η σκέψη σου δεν παίρνει παμόν που λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο, δεν σταματάει με τίποτα η σκέψη σου, πάει, τρέχει, τρέχει. Είναι να νιώθεις ευάλωτος, θυμωμένος και αβοήθητος. Οι άνθρωποι οι οποίοι υπεραναλύουν τα πράγματα βρίσκονται σε μια συναισθηματική κατάσταση συνεχούς ευαλωτότητας. Δεν νιώθουμε τίποτα σιγουριά. Ενώ σε αντίθεση, που μας ρώτησε η φίλη, ποια είναι η διαφορά μεταξύ της διαίσθησης, του gut instinct και της υπερανάλυσης, όταν σε ειδοποιεί για κάτι η διαίσθησή σου ή το gut instinct σου, τότε νιώθεις σιγουριά. Οι άνθρωποι που υπεραναλύουν τα πράγματα και σκέφτονται υπερβολικά νιώθουν ευάλωτοι, θυμωμένοι και αβοήθητοι, γιατί συνεχώς παίζουν και ξαναπαίζουν μέσα στο μυαλό τους τα αρνητικότερα των αρνητικότερων σεναρίων. Η υπερανάλυση, το overthinking, είναι συνώνυμο με τις αρνητικές σκέψεις, τις επαναλαμβανόμενες. Ένας άνθρωπος ο οποίος υπεραναλύει τα πράγματα μπορεί να έχει αυτό το τρίτο χαρακτηριστικό, να είναι αναποφάσιστος. Όσοι υπεραναλύουμε τα πράγματα δεν μπορούμε εύκολα να πάρουμε αποφάσεις. Έχουμε να επιλέξουμε μεταξύ του α δρόμου και του β δρόμου. Δεν μπορούμε να αποφασίσουμε. Στεκόμαστε και λέμε, αν πάρω τον α δρόμο θα γίνει αυτό το κακό, το β κακό, το γ κακό, το δ κακό. Μα αν πάρω και το β δρόμο θα γίνει το ε, το ζ, το η. Και δεν μπορούμε τίποτα να πάρουν απόφαση. Αν δυσκολευόμαστε να παίρνουμε αποφάσεις και νιώθουμε αναποφάσιστοι και μετέωροι, ίσως αυτό να είναι μια ένδειξη ότι υπεραναλύουμε καταστάσεις, ότι σκεφτόμαστε υπεραναλυτικά. Ενώ η διαίσθησή μας ή τον gut instinct μας βοηθάει να παίρνουμε αποφάσεις. Μας δίνει αυτή τη σιγουριά μέσα μας ότι θα το κάνω ρε παιδί μου, έτσι νιώθω, η διαίσθηση μου λέει πως κάνω καλά, προχωρώ και Άγιος ο Θεός. Το επόμενο σύμπτωμα ή σημάδι ότι κάποιος μπορεί να είναι υπεραναλυτικός ή να σκέφτεται υπερβολικά είναι ότι δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Κολλάει το μυαλό του και δεν μπορεί να συγκεντρωθεί σε μια εργασία που κάνει. Γιατί συνεχώς το μυαλό του αναπαράγει αρνητικές σκέψεις. Αναπαράγει σκέψεις οι οποίες έχουν να κάνουν με αρνητικά σενάρια. Και αν αυτό πάει χει και αν το άλλο πάει χει και δεν δούλεψει το ένα και δεν δούλεψει το άλλο. Υπάρχει ένας μύθος, έτσι αστείος στην Κυπριακή διάλεκτο, λέει αν παντρευτεί η κόρη μου και κάμει γιο Βασίλη και κύπα στην κλεματαρκά να κόψει το σταφύλι και πέσει και τσακιστεί, α το γιο μου το Βασίλη, να το γιο μου το Βασίλη. Λέει κάθεται μια γυναίκα η οποία υπεραναλύει τα πράγματα, η οποία σκέφτεται υπερβολικά και λέει αν παντρευτεί η κόρη μου και κάνει ένα γιο και τον ονομάσει Βασίλη και ο γιος της κόρης μου αυτός ο Βασίλης ανεβεί πάνω στη σκάλα να πάει στην κλιματαριά να κόψει το σταφύλι και πέσει ο Βασίλης και σκοτωθεί, α το γιο μου το Βασίλη, και αρχίζει και πενθεί για τον εγγονό της το Βασίλη, ο οποίος δεν υπάρχει. Αυτό είναι ένα παράδειγμα αρνητικής υπερανάλυσης και η υπερανάλυση πάντοτε είναι αρνητική. Η υπερανάλυση οδηγεί αναπόφευκτα σε αρνητικές σκέψεις. Άρα ο άνθρωπος ο οποίος κάνει υπερανάλυση δεν μπορεί να συγκεντρωθεί σε μια εργασία που κάνει, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί σε ένα στόχο που έχει, κολλάει το μυαλό του και σκέφτεται συνεχώς όλες αυτές τις αρνητικές σκέψεις οι οποίες πάνε far and beyond, πάνε πολύ μακριά. Α, το γιο μου το Βασίλη, λέει άλλη για τον πιθανό εγγονό που μπορεί να κάνει η κόρη της, αν παντρευτεί και αν κάνει γιο και αν τον ονομάζει Βασίλη. Ο άνθρωπος ο οποίος υπεραναλύει τα πράγματα είναι συνεχώς αγχωμένος. Οι αρνητικές σκέψεις γεννούν άγχος. Και συνήθως με ποιο τρόπο προσπαθούμε αυθόρμητα να αντιμετωπίσουμε το άγχος? Με τις σκέψεις. Οπότε μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο που οι αρνητικές σκέψεις προκαλούν άγχος,
το άγχος προκαλεί περισσότερες αρνητικές σκέψεις και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό. Εάν νιώθουμε συνεχώς αγχωμένοι, αυτό είναι ένα σημάδι ότι μπορεί να υπεραναλύουμε τα πράγματα και όχι ότι είναι η διέστησή μας που μας ειδοποιεί για κάτι. Είπαμε, η διέστηση είναι ακριβής, είναι σύντομη, σου δίνει την πληροφορία που θέλει να σου δώσει και σταματάει να σε ενοχλεί. Δεν σε τριβελίζει συνεχώς η διέστησή σου με σκέψεις οι οποίες σε κάνουν να βρίσκεσαι συνέχεια μέσα στο άγχος. Επίσης, οι άνθρωποι οι οποίοι υπεραναλύουν τα πράγματα έχουν κακή διάθεση, η οποία επιμένει. Είναι φυσιολογικό όλοι μας κάποια στιγμή να έχουμε πεσμένη ή χαμηλή διάθεση ή κακή διάθεση. Να ξυπνήσουμε, βρε παιδί μου, το πρωί και να έχουμε αρνητικές σκέψεις. Μου έχει συμβεί εμένα σήμερα αυτό το πρωί. Σήμερα μου έχει συμβεί να ξυπνήσω και να έχω στο μυαλό μου αρνητικές σκέψεις. Τι έκανα? Βούρτσισα τα δόντια μου, έπλυνα το πρόσωπό μου, έφτιαξα, ήπια το χάπι του διαβήτη, έφτιαξα έναν καφέ και κάθεσα και λέω, τι είναι αυτές οι σκέψεις που έχεις τώρα, γιατί τις έχεις άραγε? Και θυμήθηκα ότι χθες ήταν μια δύσκολη μέρα, στην οποία είχα κουραστεί πάρα πολύ, στην οποία είχα να διαχειριστώ διάφορα δύσκολα αρνητικά θέματα, που ήταν από τη φύση τους αρνητικά, και λέω, είναι φυσιολογικό, κατά τη διάρκεια του ύπνου, το μυαλό μου να αναπαρήγει όλα αυτά τα αρνητικά δεδομένα προκειμένου να τα επεξεργαστεί. Οπότε ξύπνησα τώρα το πρωί και έχω μια αρνητική διάθεση. Αυτή η αρνητική διάθεση θα με βοηθήσει στη διάρκεια της μέρας. Σήμερα που ανεβαίνει αυτό το βίντεο στο κανάλι είναι Σάββατο 6 Μαρτίου 2021 και δεν κάνουμε live όπως τα άλλα Σάββατα της καραντίνας. Έχουμε vlog γιατί σήμερα είναι η πρώτη μέρα του σεμιναρίου για το θυμό. Και σκέφτομαι, σήμερα έχεις το σεμινάριο για το θυμό, το οποίο διαρκεί 4 ώρες. Έχεις να φτιάξεις πριν από το σεμινάριο για το θυμό το βίντεο για απόψε, αυτό που βλέπετε αυτή τη στιγμή. Άρα μαζέψου, κυρία μου, συγκεντρώσου. Τι μπορείς να κάνεις για να νιώσεις καλύτερα? Να πάρεις τηλέφωνο το τάδε πρόσωπο, να ρωτήσεις πώς πάει, να δεις αν είναι καλύτερα. Πήρα τηλέφωνο το τάδε πρόσωπο, είναι καλύτερα, check. Μετά είπα να πάρεις τηλέφωνο το άλλο πρόσωπο για να ρωτήσεις και να δεις, να συνεννοηθείτε για αυτή την ασυνεννοησία που υπάρχει. Το έκανα και αυτό. Στείλε μήνυμα εκεί. Κάνε το ένα. Πάρε την ψυχολόγο σου ένα τηλέφωνο. Ρώτα τη δύο πράγματα. Το έκανα και αυτό και τελείωσα με αυτή την ιστορία. Πακέταρα την αρνητική διάθεση. Δεν την αγνόησα. Δεν την απόθησα να μπει μέσα στο υποσυνείδητο μου και να με βασανίζει στην πορεία. Έκανα μία συζήτηση μεταξύ συναισθημάτων και μυαλού, δηλαδή σκέψεις μου, συζήτησα με τα συναισθήματά μου και πήρα την απόφαση να βγω μέσα από αυτό το αρνητικό συνέστημα, γιατί δεν θα ήταν χρήσιμο σε τίποτα για τη διάρκεια της μέρας. Ένας υπεραναλυτικός άνθρωπος όμως, όταν ξυπνούσε το πρωί και είχε αρνητικό συνέστημα, θα άρχισε να σκέφτεται, «Α, Παναγία μου, γιατί έχω αρνητικό συνέστημα, μην τυχόν και έχει συμβεί κάτι κακό και δεν το έχω μάθει, μην τυχόν και αυτός ο συγγενής μου που είναι άρρωστος έχει φτάσει στο τέλος, ή μην τυχόν το ένα, μην τυχόν το άλλο, πω πω πω, είναι προαίσθηση αυτό το πράγμα, είναι μια αρνητική προαίσθηση, κάτι θα πάει στραβά, κάτι θα πάει χ», και αρχίζει να σκέφτεται, να σκέφτεται, να σκέφτεται, να σκέφτεται και γίνεται 10 φορές χειρότερα. Και συνεχίζεται η αρνητική διάθεση και την αυτή τη μέρα και την επόμενη μέρα και την επόμενη μέρα και την επόμενη μέρα. Άρα η επιμένουσα κακή διάθεση ίσως είναι μια ένδειξη υπερανάλυσης των πραγμάτων. Μια άλλη ένδειξη υπερανάλυσης είναι να καθόμαστε τώρα, να κάθομαι εγώ τώρα και να λέω, «Α, τι είχα κάνει το 2016, γιατί το είχα κάνει άραγε, ας ξαναεπισκεφτώ εκείνη την παλιά εμπειρία, ας της ξαναδώσω μια νέα ερμηνεία, ας βρω ξανά το λάθος που έκανα, ας ξανακάνω τον εαυτό μου να νιώσει χάλια, άσχημα, απέσια για το λάθος που έχει κάνει, ας πάω πίσω να βρω τα λάθη μου». Δηλαδή το να επιστρέφεις σε παλιές εμπειρίες και να τις ανακατεύεις, να τις μυρικάζεις και να προσπαθείς να σκεφτείς τι έκανα λάθος, τι είπα λάθος, πού είναι το λάθος μου, πού είναι το σωστό μου, πώς μπορώ να αυτομαστιγωθώ για ακόμη μια φορά. Τις παλιές εμπειρίες τις έχουμε βιώσει, τις έχουμε ζήσει, τις έχουμε αναλύσει. Κάνουμε πάρα πολύ καλά όταν υπάρχει κάτι αρνητικό στη ζωή μας να πάμε να κάνουμε και ψυχοθεραπεία για να τις αναλύσουμε και επιστημονικά τις παλιές μας εμπειρίες και μετά τις αφήνουμε εκεί που είναι. Το να επιστρέφουμε και να πηγαίνουμε πίσω σε παλιές εμπειρίες αρνητικές και να προσπαθούμε να τις ερμηνεύσουμε ξανά είναι δείγμα υπερανάλυσης. Επίσης, ένα άλλο δείγμα υπερανάλυσης
είναι να ψάχνουμε να βρούμε ένα βαθύτερο νόημα σε πράγματα τα οποία δεν έχουν βαθύτερο νόημα. Για παράδειγμα, με απάντησε ο φίλος μου. Έχει αποδειχθεί εν τέλει ότι ο φίλος μου είναι γυναικάς. Και ότι με κορόιδευε ότι ήταν πιστός και μονογαμικός σε μένα και τελικά με έχει απαντήσει. Έχουμε πολλές τέτοιες ιστορίες πρόσφατα, τις οποίες έχουμε διαβάσει σαν vlog στο κανάλι. Το να κάθομαι να σκέφτομαι γιατί με έχει απαντήσει, μήπως δεν είμαι αρκετή, μήπως δεν είμαι αρκετά ωραία γυναίκα, μήπως δεν ήμουν αρκετά αγαπητική, μήπως φταίω εγώ που με έχει απαντήσει. Όχι, σε έχει απαντήσει γιατί το έχει το αίμα του να πατάει. Σε έχει απαντήσει γιατί ο ίδιος δεν είναι πιστός. Το να ψάχνουμε να βρίσκουμε βαθύτερο νόημα σε εμπειρίες που δεν υπάρχει, είναι μια ένδειξη υπερανάλυσης να προσπαθούμε να βρούμε ένα φταίξιμο στο δικό μας εαυτό, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αυτομαστιγωθούμε αλίπητα, γιατί η υπερανάλυση εκεί οδηγεί, στην αυτομαστίγωση. Δεν έχουν όλες οι εμπειρίες βαθύτερο νόημα, κάποια πράγματα απλώς συμβαίνουν. Έπεσε το ποτήρι και έσπασε. Έσπασε το ποτήρι. Έσπασε το ποτήρι. Δεν έχει βαθύτερο νόημα που έσπασε το ποτήρι. Τι θα κάνω από εδώ και πέρα, θα μαζέψω τα γυαλιά, θα βάλω και την ηλεκτρική σκούπα να με σύγχρονο, δεν υπάρχει κανένα κομματάκι από γυαλί που έχει μείνει στο πάτωμα να το πατήσουμε και τελείωσε η κουβέντα. Γιατί να κάθομαι να ψάχνω να βρω ένα βαθύτερο νόημα στο γιατί έσπασε ένα ποτήρι, ή στο γιατί έγινε ένα αρνητικό γεγονός, ή στο γιατί έγινε ένα ατύχημα. Shit happens, life happens. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές εδώ στο κανάλι. Είναι άλλο πράγμα όταν σου συμβεί ένα αρνητικό γεγονός να προσπαθείς να τους προσδώσεις εσύ ένα βαθύτερο νόημα για να βοηθήσεις τον εαυτό σου να βγει από τη δύσκολη θέση. Εκείνη είναι η θετική προσέγγιση του προβλήματος. Η αρνητική προσέγγιση του προβλήματος μέσα από την υπερανάλυση είναι να συμβαίνει κάτι απλό αρνητικό και αντί να πεις έγινε, τελείωσε, προχωράμε, να κάθεσαι να σκέφτεσαι τι βαθύτερο μήνυμα έχει να σου δώσει αυτό το αρνητικό γεγονός που έχει συμβεί. Δεν ξέρω αν έγινε ξεκάθαρο αυτό. Άλλο μετά που θα συμβεί ένα αρνητικό γεγονός, να πεις εγώ θα σηκώσω τον εαυτό μου από τα πατώματα, θα δώσω στον εαυτό μου υποστήριξη και θα του πω δεν πειράζει, μπορεί να έχασες τη δουλειά σου, αλλά είναι μια ευκαιρία για να ξεκουραστείς, είναι μια ευκαιρία για να βρεις μια δουλειά που να σου ταιριάζει καλύτερα, δες το έτσι θετικά. Και είναι πολύ διαφορετικό να συμβεί ένα αρνητικό γεγονός πάνω στο οποίο δεν έχεις κανένα έλεγχο και να κάθεσαι να σκέφτεσαι τι βαθύτερο νόημα έχει, άρα γι' αυτό μήπως εγώ το έχω προκαλέσει, μήπως θέλει το σύμπαν κάτι να μου πει κλπ. Το τελευταίο ένδειξη ότι μπορεί να είμαστε υπεραναλυτικοί και να σκεφτόμαστε υπερβολικά είναι να διαρωτόμαστε συχνά αν είμαστε υπεραναλυτικοί και σκεφτόμαστε αρνητικά. Αν μας έχει συμβεί ξανά αυτό το πράγμα, να είμαστε σε μία κατάσταση που να μην είμαστε σίγουροι αν σκεφτόμαστε λογικά ή αν έχουμε φτάσει στο σημείο της παράνοιας, λέει εδώ τη λέξη παράνοια, φίλοι, βέβαια εννοείται ότι ψυχιατρικά δεν είναι παράνοια η υπερανάλυση, ούτε οδηγεί στην παράνοια η υπερανάλυση αυτή καθ' αυτή. Για να φτάσεις στο σημείο να έχεις παρανοϊκές σκέψεις πρέπει να έχεις συγκεκριμένες ψυχικές διαταραχές, οι οποίες συνήθως είναι γενετικά, είναι γενετικές, γεννιέσαι με το γονίδιο για να έχεις αυτές τις διαταραχές και συμβαίνει σε ένα πολύ μικρό ποσοστό του πληθυσμού. Από την υπερανάλυση δεν θα παρανοήσεις, απλώς θα ζαλιστείς, θα χάσεις την καλή σου διάθεση, θα αγχωθείς υπερβολικά και δεν θα νιώθεις καλά. Οπότε, κάνοντας μια επανάληψη όσων έχουμε πει, η υπερανάλυση είναι μια αρνητική γνωστική διαδικασία, διεργασία. Είναι ο μυρικασμός αρνητικών σκέψεων, το να σκέφτομαι επαναλαμβανόμενα αρνητικές σκέψεις και να σκέφτομαι για όλα τα πράγματα αρνητικά. Η υπερανάλυση μας προκαλεί ευαλωτότητα, μας προκαλεί θυμό, μας προκαλεί άγχος, μας προκαλεί κατάθλιψη, κακή διάθεση. Η υπερανάλυση μας δυσκολεύει από το να προοδεύσουμε και να εξελιχθούμε στη ζωή μας. Ενώ η διέστηση μας ή τον gut instinct μας είναι η ειδοποίηση που έρχεται εκ των έσω, μέσα από το είναι μας, μέσα από την ύπαρξή μας και να μας ενημερώνει έτσι απλά ότι ναι, καλά έκανες, όχι δεν έκανες καλά και η διέστηση μας ή τον gut instinct μας δίνει σιγουριά. Δεν μας δίνει την αβεβαιότητα όλη αυτή που μας δίνει και μας προκαλεί υπερανάλυση. Εύχομαι να είναι χρήσιμο αυτό το θέμα και θα χαρώ να διαβάσω στα σχόλια και τις δικές σας απόψεις. Καλό βράδυ.